Επιτέλους ήρθα στο Καλαδί για μπάνιο. Γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου και σε ένα καλοκαιρινό vlog στο οποίο σας παίρνω μαζί μου σε διάφορες στιγμές του δικού μου καλοκαιριού. Είναι πολύ πρωί και έχω έρθει στο Καλαδί για μπάνιο. Σήμερα είχε ιδανικό καιρό για το Καλαδί, είναι 8 η ώρα, μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω μπάνιο το πρωί στη θάλασσα. Δεν είχε τύχει να ξανάρθω στο Καλαδί, παρόλο που είναι μία από τις αγαπημένες μου παραλίες, γιατί είχε πάντα ανατολικό αέρα και δεν ήταν κατάλληλος ο καιρός για αυτή την παραλία. Πρέπει να έχεις αντοχές όταν θα έρθεις στο Καλαδί για μπάνιο, καθώς πρέπει να κατέβεις 162 σκαλιά. Έχω πάρει και το καρεκλάκι μου, το καφέ μου, το φουσκωτό μου και είμαι μία κλασική γιαγιούλα, γιατί έχω στη τσάντα θαλάσσης μου πάντα τα παπουτσάκια για τις πέτρες. Πείτε μου τι κάνετε και πώς περνάτε εσείς το καλοκαίρι σας. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα και θα σας τα δείξω σε αυτό το βίντεο. Πήγα και σπέτσες διακοπές με τις φίλες μου. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram έχετε δει κάποια πράγματα στα stories. Βέβαια φέτος δεν γύρισα κανονικό vlog στις σπέτσες, αλλά γύρισα έτσι. Αχ, με τσιμπάει κάτι. Έχει κάτι μυγάκι από τα οποία τσιμπάνε. Γύρισα μερικά πλάνα από τις διακοπές μου στις σπέτσες και θα τα βάλω σε αυτό το βίντεο. Είναι υπέροχη αυτή η παραλία όταν είναι ήρεμη, υπέροχη. Κοιτάξτε πόσο καθαρό νερό. Απίστευτο. Τα νερά είναι κρυστάλλινα, πω. Κάτι τέτοιες ώρες θέλω να κάνω τη Μαρή Μαρ και να κάνω Μαρή Μαρ. Αου, κοστενίτα σόι. Κανείς αφέλη, εσύ τώρα. Έφυγα από το Καλαδί και ήρθα στον Αυλέμωνα για ένα καφέ. Έχω καθίσει εδώ σε μία βεράντα και είναι πάρα πολύ όμορφα. Μάλλον θα κάνω και μία βουτιά εδώ, αλλά πρώτα θέλω να πιω κάτι και να χαλαρώσω, γιατί είχε αρχίσει να έχει πάρα πολύ ζέστη στο Καλαδί και δεν άντεχα άλλο. Ανέβηκα και αυτά τα 100 σκαλιά και κουράστηκα. Αχ, εδώ είναι πολύ όμορφο. Καλά, ξέρεις το
Ήρθε και ο θυμός μου. Ήρθε και το τοστάκι μου. Μακιγιάζ. Καλησπέρα. Το μοντέλο μας εδώ έχει πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο. Βέβαια είναι και πάρα πολύ μικρή, οπότε είναι και πολύ ωραία η επιδερμίδα της. Αυτό είναι το πριν και για να δείτε σε λίγο το μετά. Πάρα πολύ ωραίο. Έτοιμη η ρέντι. Έχουμε έρθει μία κρουαζιέρα με τον Δρακάκι Tours και έχουμε σταματήσει στις σπηλιές εδώ κοντά στο Μελιδόνι και θα μπούμε μέσα, οπότε θα σας πάρω μαζί μου. Έχω πάρει τη θήκη την υποβρύχια για να τραβήξω πλάνα και από εκεί. Αχ, πραγματικά είναι μαγικά. Λοιπόν, είμαι έτοιμη να βουτήξω. Είναι στα γόρσα. Κοιτάω, μην πέσεις σε κόσμο. Μπήκαμε μέσα στη σπηλιά. Μπαίνουμε μέσα στη σπηλιά και περνάμε σε μια δεύτερη σπηλιά. Thank you.
Δεν τραβάμε. Έχεις πάρει φακό. Φεύγουμε από τη σπηλιά. Αχ, ήταν τέλεια. Πήσαμε και στην πράσινη λίμνη. Α, είναι πολύ ωραία. Πόσο σεξι. Αντισεξουαλ forever. Αντισεξουαλ forever. Το τρόλ. Και τώρα κολυμπάμε στην πράσινη λίμνη. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε μία σπηλιά. Κουτάω! Ναι.
βρίσκομαι στο ναύπλιο, αλλά ο τελικός προορισμός είναι οι Σπέτσες. Έκανα μία στάση εδώ για να φάω ένα παγωτό. Είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι στο ναύπλιο. Την πρώτη φορά είχα έρθει με τους γονείς μου όταν ήμουν στην Άκρη Δημοτικού. Τη δεύτερη φορά είχα έρθει με το σχολείο όταν ήμουν Δευτέρα Λυκείου. Και την τρίτη φορά είχα έρθει με μία εκδρομή που είχα κάνει με μία θεία μου. Και τώρα η τέταρτη φορά που έρχομαι μόνη μου. Αγαπημένος Ιωάννης Καποδίστριας. Είναι ο αγαπημένος μου πραγματικά. Πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Γενικά έχω πολύ καλή μνήμη και θυμάμαι ότι εδώ σε αυτή την ευθεία έχω φάει ωραίο παγωτό. Τι ωραία που είναι τα στενάκια. Αν δω το μαγαζί σίγουρα θα το θυμηθώ. Το πρώτο ελληνικό γυμνάσιο ιδρύθηκε το 1833. Έχει όπλο. Είναι αυτό εδώ. Μάλλον το βρήκα το παπατατζίδικο. Τα δύο μπάλες. Μία μπάλα Black Forest Cherry και μία Ferrero. Είναι τέλειο. Τέλειο, πήρα Black Forest Cherry και Ferrero. Υπέροχο. Πού να καθίσω, όλα τα τραπεζάκια είναι γεμάτα. Δεν πειράζει. Θα καθίσω εδώ. Λοιπόν, εδώ στο ναύπλιο βρήκα αυτό εδώ το μπάγκο που έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα και θα πάρω κάτι για τα μαλλιά. Είναι φυσικά προϊόντα, ε. Ναι, μάλιστα. Είναι και αυτά εδώ, για να δυνάμωση μαλλιών. Τα βάζεις τρικόπτωσης, με θέριο έλαιο κέντρο, ελαιοδέντρο λίβανο, λάδι κοχό, μπαργκάν, καστορέλαιο, λάδι ασυλέα. Λοιπόν, θα πάρω το μαύρο σαπούνι αυτό της Αφρικής και ένα σαμπουάν σε στερεή μορφή με κάναβι και τσουκνίδα. Έφτασα στο νησάκι, τι ωραίες πετσούλες. Άφησα τα πράγματα στο δωμάτιο και βγήκα μία βόλτα για να δω λίγο το νησί. Αχ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τι ωραία που είναι. Κάθισα σε ένα μαγαζί και πίνω μία μπύρα. Μόνη μου είμαι. Εν τω μεταξύ με ρωτάνε για δύο άτομα και λέω όχι για ένα, μόνη. Τι ωραία είσαι το έχω σε αυτό το μπαρ. Ωραία ήταν. Καλή μερούδια από το νησάκι. Οι φίλες μου βρίσκονται ήδη στο καράβι και έρχονται από Πειραιά στις Σπέτσες. Και εγώ μέχρι να έρθουν λέω να πάω στο μουσείο της Μπουμπουλίνας, το οποίο δεν είχαμε επισκεφτεί πέρυσι. Και επειδή και φέτος μπορεί να μην θέλουν να το επισκεφτούν οι φίλες μου, είπα να πάω μόνο. Αυτή είναι η οικία της Μπουμπουλίνας.
Καλημέρα σας, καλημέρα. Λοιπόν, μπήκα μέσα στο μουσείο και επειδή είναι εκπαιδευτικός είχα μειωμένο εισιτήριο. Αυτό είναι το σπίτι της. Όταν ήμουν μικρή, στην 6η Δημοτικού, είχα έρθει με τους γονείς μου και μαζί με την αδερφή μου είχαμε επισκεφτεί το μουσείο, αλλά θυμάμαι πολύ λίγα πράγματα. Εδώ έχει τη βιογραφία της. Πολύ ωραίο το μουσείο, αξίζει να το επισκεφτείτε, έτσι έχει πολύ ωραία αντικείμενα μέσα. Κάθισα σε μια καφετέρια που έχει θέα έτσι τη θάλασσα. Θα φάω ένα πρωινό και θα περιμένω εδώ τις φίλες μου. Μπορεί να πάω και για μια βουτιά, αλλά θα δείξει. Α, έχει και έτοιμα πρωινά. Α, και μπραντ. Ήρθε το πρωινό μου. Ωραίο, αλλά στα Κύπρα το πρωινό είναι λίγο πιο special, μπορώ να πω. Θα βγω σε λίγο, οι φίλες μου φτάνουν. Καθόμουν σε αυτό, το μαγαζί για καφέ. Ωραία ήταν. Ήρθαν οι φίλες μου και έχουμε έρθει για μπάνιο στην Αγία Μαρίνα. Πολύ ωραία είναι. Έχει ένα beach bar εδώ. Πέρυσι δεν είχαμε έρθει σε αυτό το beach bar. Το είχαμε φέτος. Η θάλασσα είναι κάπως μέτρια. Ίσως εκεί με τις παραλίες τα κύτταρα σίγουρα είναι μέτρια. Αλλά τα νερά είναι πολύ καθαρά. Έχουμε βγει μία βόλτα, είναι πανέμορφα. Ο ήλιος έχει δύσει και τα χρώματα του ουρανού είναι εκπληκτικά. Είμαι στο Ποσειδόνιο. Αχ, δείτε λίγο από εδώ πόσο τέλεια είναι. Παιδιά. Αν μπορεί να ανακατευτεί. Ισχύει, νοστιμεύει όλα τα φαγητά. Ναι, ρε παιδιά. Και κλειστά μην και διτρώω ποτέ. Άκυρο, ας πήγε να κάνουμε. Για να μην έχουν ανοίξει, λέει, κάτι γίνεται. Καλημερούδια από τον Ισάκη. Λοιπόν, σήμερα θα νοικιάσουμε ποδήλατο για να πάμε στην Αγία Παρασκευή και στους Άγιους Ανάργυρους. Πάρα πολύ όμορφα είναι, έχει πολύ ωραία θερμοκρασία, δεν έχει αέρα και θα σας πάρω φυσικά μαζί μου. Έχω βάλει αυτό το ωραίο το μαγιό μου από τεζένης. Το ποδήλατο είναι ηλεκτρικό, πρώτη φορά θα οδηγήσω ηλεκτρικό ποδήλατο. Λίγο νιώθω περίεργα γιατί δίνει πολύ όθηση, αλλά νομίζω θα το συνηθίσω στη πορεία. La 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 la
Έφτασα στην Αγία Παρασκευή. Το ποδηλατάκι μου είναι αυτό. Πολύ ωραία φαίνεται η παρουσία. Κρατεύω τώρα στο λίγο να σας ζητήσω. Ενώ το φοβόμουν το ηλεκτρικό ποδήλατο, τελικά μια χαρά το κατάφερα. Έφτασα πολύ γρήγορα. Οι φίλες μου δεν έχουν έρθει ακόμα. Ήρθα εδώ στο Beach Bar της Αγίας Παρασκευής για να πάρω μία μπύρα. Ωραία, για να σας δείξω λίγο πως είναι η παραλία. Σταματήσαμε εδώ, στην ωραία θέα. Και το ποδήλατό μου είναι αυτό. Μαύρο. Μαύρο έχω κι εγώ, ναι. Νομίζω εγώ μαύρο. Όπω, τέλεια δεν είναι το ηλιοβασίλεμα. Είναι τέλεια τόσο. Καραθάνου, κοκκινό μαύρο τελικά έχεις. Τι. Τι πλάτη, δεν είναι τόσο κόκκινο όσο νομίζαμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ έξω από το Ποσειδόνιο έχει δύο αγάλματα, τα οποία είναι καταπληκτικά. Ο τίτλος είναι Love Yourself, από εδώ φαίνεται το Me και από εδώ φαίνεται το We. Έλα, εντάξει, τέλειο. Είναι αυτό το καλλιτέχνη. Hello. Πήραμε ένα πλοίο για να πάμε για μπάνιο στη Ζαγυριά. Αφού πάμε να ανέβω τώρα, γιατί πονάει. Δεν είχα και πια ένα κρυφτό. Μας είπαν ότι αυτή η παραλία έχει έναν χωματόδρομο, οπότε αποφασίσαμε να πάρουμε το καραβάκι. Επίσης λένε ότι έχει μόνο μία ταβέρνα και ότι τα νερά είναι καταπληκτικά. Για να δούμε λοιπόν. Τελικά είναι πολύ όμορφη παραλία. Το δώρο έχεις επισκέψεις. Ναι. Λεράκι. Έχουμε βγει στη παλιά πόλη και προσπαθούμε να βγούμε μια φωτογραφία. Ναι. Σε αυτό το βράδυ.